Γεια σας και καλώς ήρθατε στο Συνεσυμπόσιο Αφιέρωμα. Όπου τσιμπάμε και μιλάμε για ταινίες που αγαπήσαμε, σήμερα μιλάμε για το Excalibur σε σκηνοθεσία John Boorman με τους Nigel Terry, Nicole Williamson, Helen Mirren και Gabriel Byrne. Ο βασιλιάς Uther Pendragon προδίδει το δούκα της Κορνουάλης και κάνει ένα παιδί με τη γυναίκα του τελευταίου, το οποίο είναι γραφτό να γίνει βασιλιάς. Όταν ο Αρθούρος μεγαλώνει, γίνεται όντως βασιλιάς. Και μαζί με τους υπότες του και το μάγο Merlin, ενοποιεί τη χώρα και φέρνει ειρήνη και ευημερία. Όμως η τραγωδία του πατέρα του ψήλο επαναλαμβάνεται με τη δική του γυναίκα. Την Guinevere και τον πιστό του υπότη Lancelot. Από το πρώτο πλάνο της ταινίας ήξερα ότι θα είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία. Από τη μουσική, από τη φωτογραφία, την τολμηρή θα πω για την εποχή της. Από τον Nicole Williamson που σκάει σαν Merlin, μπήκα κατευθείαν στο κλίμα αυτού που ήθελε να δείξει ο Boorman. Ο Gabriel Byrne είναι πιο ταλαντούχος από ότι είναι χαρισματικός μπροστά στο γυαλί, αλλά εδώ ειλικρινά έλαμψε σαν Uther. Είναι ένας αγρίκος. Εν τέλει, τρίχες βασιλιάς είναι, ο οποίος θα τα κάψει όλα προκειμένου να κάνει την καβλάντα του. Με το που είδα τη σκηνή με την ανάσα του δράκου, ερωτεύτηκα. Η απάντηση στην ερώτηση τι είναι ο μύθος, είναι αυτή η εκπληκτική, καταπληκτική, συγκλονιστική, καθηλωτική σεκάνς και το να επιστρέφεις μετά από αυτή τη σεκάνς και μετά από αυτή την ταινία σε ρομαντικές κομεντί όπου το χαριτωμένο ζευγάρι τρώει νούντλς βλέποντας τηλεόραση, είναι σαν να ξυπνάς από ένα όνειρο στο οποίο πετάς και ανακαλύπτεις ότι ο σκύλος σου σε έχει χέσει πάνω από τα σκεπάσματα. Αν το ζευγάρι τρώει νούντλς βλέποντας Excalibur, δεν το σώζει. Εντάξει. Πρόσεξε και προσέξτε κατά τη διάρκεια της ταινίας, όποτε υπάρχει το Excalibur, ο Merlin ή η υπόνοια μαγείας, ότι υπάρχει ένα έντονο αλλά περιορισμένο πράσινο φως που πέφτει πάνω. Wow, να το! Θα είμαι μαγικός. Όχι, αυτός είναι ο μαγικός, το έχει μέσα του. Είναι ένας πάρα πολύ έξυπνος τρόπος να δείξεις ότι τώρα υπάρχει θεϊκή ή τέλος πάντων μαγική παρέμβαση. Είναι τόσο απλό, δεν ξέρω αν θα δούλευε σήμερα. Αυτόματα κάνει τον κόσμο μαγικό. Ο Trevor Jones δεν είναι από τους αγαπημένους μου συνθέτες στο Hollywood, αλλά εδώ έχει γράψει μουσικάρα και εκμεταλλεύτηκε πάρα πολύ ωραία το O Fortuna του Carl Orff, το οποίο εκμεταλλεύτηκε και ο Ανδρέας Παπανδρέου για το Πασόκ. Και πόσο σκηνάρα είναι εκεί που χορεύει η Grain, η γυναίκα του Cornwall, και ο Uther την κοιτάει σαν κάγκουρα σε παραλιακή, έτσι ξελιγωμένος, ξέρω εγώ. Cut και πάμε σε πολιορκία. Χαλάει η συνθήκη ειρήνης. Τέλειο. Ο Nicole Williamson ως Merlin είναι ο Merlin μου. Δηλαδή, όλους τους συγκρίνω με εκείνον, έχει πάρει τα σκηνικά. Τα έχει καταβροχθήσει και δεν είναι ότι περνάει αυτό λόγω προσέγγισης, είναι απαραίτητο για να δουλέψει αυτός ο Merlin. Και χάρηκα πάρα πολύ από τη γενικότερη απεικόνιση της μαγείας πέρα από το φως, διότι όλα είναι διακριτικά. Η ομίχλη, ένα στήσιμο περίεργο κάμερας, έτσι μια ονειρική προσέγγιση, είναι πολύ διακριτικό και το κάνει πιο πολύ sword and sorcery παρά φάνταση. Ο Williamson, τέτοια κατάθεση ατόφιου χρυσαφιού, με τέτοια αίσθηση ευκολίας και σχεδόν αδιαφορίας, θα μπορούσα να πω, τη βλέπεις πολύ σπάνια και μόνο Άγγλοι τα κάνουν αυτά. Είναι καταπληκτικός, κάποιες στιγμές το παρακάνει στο slapstick νομίζω και το πάει σε φάση τελείως Laurel και Hardy κανονικότατα, αλλά δουλεύει και αυτό ακριβώς γιατί το κάνει όπως το κάνει. Εν τω μεταξύ, σε αυτή την ταινία θα δείτε πάρα πολλούς Άγγλαρους ηθοποιούς που τώρα ξέρετε ως star, τον Kieran Hines, τον Liam Neeson, την Helen Mirren και τον Patrick Stewart. Ο εξαιρετικός Patrick Stewart, ο οποίος ήταν 45 χρονών σε εκείνη την ταινία και έμοιαζε ήδη 80. Έχει την όψη ενός πειρατή της μπαρμπαριάς και την φαφλατάδικη συμπεριφορά ενός ιδεατού υπότη. Δηλαδή, χορεύει δείχνοντας τα μπράτσα του καταρχάς με την κόρη του, χορεύει έτσι. Ναι, είναι ο μπαμπάς της Guinevere. Σκοτώνει μόνος του ένα στρατό, τον ένα μετά τον άλλον, προστατεύοντας την κόρη του. Ναι, απλά φωνάζει. Δεν θα μπορούσε να ζητήσει κανένας υπότης καλύτερο πεθερό. Ναι, ή χειρότερο αν είσαι κανονικός άνθρωπος. Στο επίκεντρο είναι ο Nigel Terry ως Αρθούρος, χωρίς να είναι απαραίτητα πρωταγωνιστής, διότι το μοιράζεται με το Merlin αυτό νιώθω. Mm. Και είναι ένα casting το οποίο πέτυχε τέλεια και ανέλπιστα. Πετυχαίνει κάθε φάση του χαρακτήρα. Ως νεαρός άμπαλος υποκόμος είναι τέλειος. Ως νεαρός αλαζόνας βασιλιάς είναι τέλειος. Ως γέρος, πικραμένος, απογοητευμένος βασιλιάς. Πάλι είναι τέλειος. Θα έλεγες, ρε παιδί μου, ότι δεν θα μπορούσε σε μία ταινία να χωρέσει όλη η αψίδα του χαρακτήρα του Αρθούρου, παιγμένη μάλιστα από έναν ηθοποιό. Κούνια που σε κούναγε εσένα που θα το έλεγες αυτό, γιατί ο Nigel Terry το κάνει. Nigel Terry. Ο οποίος έμαθα ότι πέθανε πρόσφατα το 2015, ρε φίλε. Τι κρίμα. Καταρχάς, όπως ο Nicole Williamson είναι ο Merlin μου, αυτός είναι ο Αρθούρος μου. Από την αρχή έως το τέλος του που είναι ο μετανιωμένος, αλλά
αφυπνισμένος ξανά βασιλιάς που πάει για μια τελευταία μάχη. Δεν έχασε νότα, είναι φοβερός. Δεν είναι ο πατέρας του Ούθερ και έκανε εξαιρετική δουλειά για να δείξει ότι ναι, μεν και αυτός είναι άμπαλος και έκανε μαλακίες, αλλά όχι αυτές του χωριάτη του πατέρα του. Μετά τους Monty Python και τους υπότες της Ελληνής Τραπέζης μου ήταν πάρα πολύ δύσκολο να λάβω στα σοβαρά μια πολιορκία. Αλλά λίγο η μουσική του Carl Orff πάλι και του Trevor Jones, λίγο η σκηνοθεσία του Μπούρμαν που στα δείχνει όλα μέσα στη μάπα, δεν σου το στυλιζάρει καθόλου, είναι απλά πάρτα, σπαθιές ας πούμε. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο να με γουστάρω. Είχα παρεξηγήσει τον Nicholas Clay ως Λανσελότο όταν το είχα πρωτοδεί. Νομίζω ήταν μια κουκλοπίκλα ρε παιδί μου που απλά στεκόταν και το παίζε ωραίος, αλλά έκανα λάθος ρε παιδί μου τότε. Είναι πάρα πολύ καλός. Συγχωρεμένος κι αυτός πια. Ήταν αυτός όντως ο μάναρος της εποχής, ο υπότης, ο αγέροχος, αλλά ήταν και αυτό το βασανισμένο, ενοχικό, θρησκευόμενο πλάσμα, το οποίο πίστευε στον Αρθούρο, αλλά πίστευε και στο πουλί του για την Γκουίνεβιρ, ας πούμε. Και μ' άρεσε πάρα πολύ η εισαγωγική του σκηνή που ήταν η μονομαχία με τον Αρθούρο. Ο Αρθούρος έγινε αλαζόνας εκείνη τη στιγμή, έτσι. Και σου λέει, προκειμένου να νικήσω τον Κουκλεντέ, έσπασε το Excalibur. Ο Λάνσελοτ είναι ο τέλειος υπότης σε σημείο που. Και μέσα στον κόσμο του μύθου, οι άλλοι χαρακτήρες τον κοιτάνε και λένε «Α, το τερμάτισες, έτσι». Δηλαδή, παρά είναι τέλειος υπότης. Και η ταινία δουλεύει όσον αφορά το Λάνσελοτ, ακριβώς επειδή αυτό το παίρνει στα σοβαρά και ακριβώς γι' αυτό δουλεύει κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο να δουλέψει σε μεταφορά το ερωτικό τρίγωνο με την Γκουίνεβιρ. Και εξανθρωπίζεται ο ίδιος ο χαρακτήρας μέσα από τις επιλογές του, μέσα στην ιστορία. Και όχι επειδή ο εξυπνάκιας, ο σύγχρονος σενεριογράφος θα πει «Α, θα του βάλω να έχει μια δυναμία και θα τον κάνω πιο άνθρωπο». Με ξένησε βέβαια λίγο το πόσο κοσμοπολίτικη ουτοπία έγινε το Camelot επί Αρθούρου, γιατί είχε εκεί πέρα ένα πλάνο, το μόνο στην ταινία που είπα «Wow». 80's. Εντάξει, παρόλα αυτά, σωστά θεματικά έβαλαν το Camelot να βράζει. Σωστό αυτό, δεν το δείξαν δηλαδή, δεν μας πρίξαν τα τέτοια με πλουσιοπάροχα γεύματα μόνο και τα λοιπά. Κάθε φορά που υπήρχε κάτι αισιόδοξο, από κάτω ήξερες ότι κάτι ετοιμάζεται να τα πάρει όλα στο διάολο, ας πούμε. Και το κέρατο όμως έρχεται ωραία, δεν ενοχοποιείται κάποιο συγκεκριμένα. Γίνεται αυτή η προσβολή του Λίαμ Νίσον που κάνει ρόμπα τον Αρθούριο και την Γκουίνεβιρ στο δείπνο και ο βασιλιάς δεν μπορούσε, δια νόμου, δικού του νόμου, να υπερασπιστεί την τιμή της γυναίκας του. Οπότε έπρεπε να το κάνει ο Λάνσελοτ. Και το ένα έφερε τ' άλλο κτλ. Και μετά το κέρατο έχει τη Μοργκάνα η οποία καπελώνει το Μέρλιν. Οπότε χρησιμοποιεί τη μαγεία για να κάνει ακριβώς αυτό που έκανε ο Ούθερ στον πατέρα της. Και από τη λανιστεριά αυτή βγαίνει ο Μόρντρεντ. Και εδώ αρχίζει μια πάρα πολύ αντισυμβατική αφήγηση για την ταινία. Σίγουρα πήραν ναρκωτικά όταν το γράψαν αυτό και το κινηματογραφήσανε. Δεν το λέω για κακό. Όταν ήμουν μικρός και είδα την ταινία, δεν μου άρεσε αυτό το κομμάτι, γιατί ήταν ξαφνικά κάτι τελείως διαφορετικό. Σίγουρα πάρα πολλοί θα βαρεθούν τον κόλο τους βλέποντας αυτό το κομμάτι. Αλλά το λατρεύω διότι συνεχίζει πολύ φυσιολογικά την κατιούσα που παίρνει το Camelot και η Αγγλία. Δεν ήταν Αγγλία τότε, δεν είχαν έρθει ακόμα η Αγγλία, αλλά τέλος πάντων. Fine. Εδώ είναι που η ταινία δείχνει τους υπερμεγέθης της όρχης και είναι που ζητάει από τον θεατή να αφήσει πίσω τις χαζούλικες απαιτήσεις με τις οποίες τον έχει φορτώσει ο σύγχρονος κινηματογράφος και να λουστεί μύθο μέσα στο στόμα. Και αν το κάνεις αυτό, είναι μία σεκάνς που την απολαμβάνεις. Και όταν μάλιστα μπαίνει μέσα ο Μόρντρεντ, είναι η απογείωση της απογείωσης, το τρυπάκι. Σε αυτό το κομμάτι λοιπόν πρωταγωνιστεί ο Πέρσιβαλ. Ήταν ευθύς, ήταν ο πιο αγνός από τους υπότες και γι' αυτό το λόγο κέρδισε το υπέρτατο ποτήρι για τα υπέρτατα πάρτι, το Άγιο Δισκοπότηρο. Οι σκηνές αυτές θα μπορούσαν και αυτές να είναι Monty Python και οι υπότες Ελληνής Τραπέζης, αλλά το απέφυγαν διότι το παίξανε straight κανονικά. Ο τύπος είχε πίστη και η πίστη του δικαιώθηκε, ας πούμε. Και η πίστη δεν ήταν στο Θεό, ήταν στον Αρθούρο, έτσι. Επίσης, η Έλεν Μίρεν είναι στα 70 της θεάρα. Φανταστείτε τότε που δεν ήταν καν 40. Και πολύ σωστά χρησιμοποιούν το πόσο σεξοβόμβα είναι η τύπισσα, διότι με βάση αυτό του μπάρει θεούς και βασιλιάδες και μάγους. Ναι, δεν νομίζω κάποια στιγμή στη διάρκεια της παραγωγής να είπε κάποιος ότι θέλουμε να αποφύγουμε την προσέγγιση σε εξοβόμβα με τη Χέλεν Μίρεν, διότι αν είχε γίνει αυτή η συζήτηση, κάποιος θα είχε πει κάποια στιγμή όχι στο μεταλλικό σουτιέν. Εν τω μεταξύ, από τη στιγμή που ξυπνά ο Αρθούρος, παίρνοντας το δισκοπότηρο, μιλάμε για καθαρό χρυσάφι. Έχεις να μαζεύει τους υπότες του, να ακούγει τη μουσική του Πασόκ, να περνάει από τα διαλυμένα λιβάδια και να ανθίζουν αυτά, ξέρω εγώ. Ξυπνάει και ο Μέρλιν και η εκδίκησή του στη Μοργκάνα είναι να την κάνει μια γριά βάβο, όπως κάναν τώρα με τη Μελισάνδρη στο Game of Thrones. Ουσιαστικά τι της πήρε, το ένα της όπλο, ανέρεσε όλη της την ομορφιά και το sex appeal και την κατέστρεψε ουσιαστικά γιατί ο Μόρντρεντ έμεινε χωρίς την υποστήριξη της μαγείας και τη συναισθηματική υποστήριξη της μάνας του. Η επανεμφάνιση του Λάνσελοτ είναι από τις καλύτερες επανεμφανίσεις
ελάχιστες επανεμφανίσεις χαρακτήρα μέσα σε μια ταινία μπορούν να τη φτάσουν, διότι τον αφήσαμε μανάρι και ξανασκάει παπουλάκος. Πώς το λένε, μετανοείται, μας βουλώνουνε. Και είναι και γελία, και όμως επειδή είναι πιστή στο χαρακτήρα, δουλεύει και την παίρνει στα σοβαρά. Και μετά από λίγο ένιωσα πως έβλεπα Macbeth. Δηλαδή νόμιζα κανονικά ότι θα σκάσει ο Orson Welles με τα μάγουλα, το μικροσκοπικό γεννάκι και την πατατούκα και θα πει ή τι έλεγε στο Macbeth. Είναι η μόνη ατάκα που θυμάμαι από το Macbeth. Αυτό είναι κομπλιμέντο και για τις δύο ταινίες. Το έβριμα που χρησιμοποίησαν αποκαλύπτεται με ομίχλη, ρε παιδί μου, το τοπίο για να μπορέσουν οι υπότες να κρύψουν τα νούμερά τους. 20 άτομα και πήγαν ενάντια σε ένα ολόκληρο στρατό. Κάνει αυτή τη νίκη πιο χορταστική. Ήταν πολύ επική η σκηνή και συγκινητική που αλληλοσυγχωρείται ο Αρθούρος και ο Λάνσελοτ. Η παλιά του πληγή εντωμεταξύ τον σκοτώνει. Δεν την τρώει από πουθενά στη μάχη. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Όπως επίσης επική είναι και η πλανάρα στην οποία αλληλοσκοτώνεται ο Αρθούρος με το Μόρντρεντ, με το φεγγάρι, το ολόγιωμο, το κόκκινο πίσω, το θεόρατο και τα πτώματα από κάτω. Αυτό τώρα σκηνογραφικά και φωτογραφικά. Δεν είναι αυτονόητο. Και μου είχε μείνει από τότε η ατάκα που λέει ο Μόρντρεντ στον Αρθούρο. Έλα, πατέρα, να αγκαλιαστούμε. Είναι τέλειος ο τρόπος που σκοτώνει ο Άρθουρ το Μόρντρεντ. Είναι η απλότητα ίδια. Και πείτε μου ειλικρινά, πες μου και εσύ, πείτε μου όλοι, πώς γίνεται αυτή η πλανάρα που κλείνει την ταινία, που πάει το καράβι αυτό, το σώμα του Αρθούρου στο Άβαλον, πώς δεν είναι έπος με αυτή τη μουσικάρα. Είναι έπος. Σαφώς είναι έπος. Πέρα από αυτό, θα ήθελα να επισημάνω, γιατί είναι σημαντικό να επισημανθεί, πως όταν κλείνει η ταινία, μαρμαρωμένος βασιλιάς δεν μένει μόνο ο Αρθούρος, αλλά μαρμαρωμένος μένει και ο Μέρλιν. Και λέει στον Αρθούρο ότι θα είμαι πάντα εδώ ως όνειρο. Σε αντίθεση με αυτά που νόμιζε ο Μέρλιν ότι θα χαθεί στο δάσος και θα έρθει ο νέος κόσμος, όχι, αφήνει την παρουσία του Μέρλιν πάντα εκεί συνεχιζόμενη. Αυτή η ταινία κάνει κάτι το οποίο τώρα το έχουμε αυτονόητο. Δεν χρησιμοποιεί μουσική σε σκηνές που κανονικά θα έχει σούπερ επική μουσική, που σε σημεία έχει, αλλά σε άλλα σημεία επιλέγει να μην έχει. Όπως επίσης και το πολύ περίεργο ντεκουπάζ της για τότε. Δηλαδή, ντεκουπάζ είναι η επιλογή, ο χωρισμός μιας σκηνής σε πλάνα και η αλληλουχία των πλάνων αυτών, τουλάχιστον σε επίπεδο γυρίσματος, το μοντάζ μπορεί να αλλάξει. Μοιάζει παλιά, αν όχι έτσι, ότι δεν έχει γυριστεί τώρα, σαφέστατα. Αλλά αυτό προς Θεού δεν το λέω για κακό. Θεωρώ εξαιρετική αυτή την ταινία, θεωρώ εξαιρετική τη φωτογραφία της, θεωρώ εξαιρετική αυτή την αίσθηση μυστικισμού και μαγείας, τη μουσική, τις μάχες, τις ερμηνείες, όλο αυτό το πλαίσιο το οποίο έστησε ο Μπούρμαν είναι καθαρά παραμυθένιο, αλλά το σκληρό παραμύθι, το ενήλικο παραμύθι, τις καφρίλες, την απλότητα, την ομότητα, την οποία φέτος δεν θα τη βλέπαμε. Είδαμε τον Βασιλιά Αρθούρο πέρυσι. Δεν ήταν το ίδιο. Και την... Άλλη προσέγγιση, άλλο πράγμα. Ακριβώς. Αλλά αυτό είναι το θέμα. Άλλη προσέγγιση, δεν λέω να γίνουν όλες ταινίες έτσι. Αλλά γενικά στις ταινίες, οποιαδήποτε ταινία, δεν το βλέπω πια αυτό τόσο συχνά. Αυτή η ταινία είναι το στάνταρ μου για άλλες απόπειρες πάνω στον μύθο του Αρθούρου, του Excalibur κτλ. Κτλ. Αγάπη. Είναι μια καθαρόημα μυθολογική ταινία, υπόδειγμα για αυτό που κάνει. Θα έλεγα ότι δεν γίνονται πια έτσι οι ταινίες, αλλά ούτε τότε γινόταν έτσι οι ταινίες, οπότε δεν θα το πω. Είναι... Ο Μπόρμαν είναι περίεργος σκηνοθέτης και νομίζω ότι για αυτό το project ήταν τέλειος. Η ταινία είναι ασύνδετη κάποιες στιγμές, λίγο ασυνάρτητη σε κάποιες άλλες. Ως σύνολο νιώθω ότι βλέπεις ότι δεν πηγαίνει πολύ με τον ευθύ δρόμο. Ντεκουπάζ. Ακριβώς όπως τα μεσαιωνικά ρομάντζα. Είναι πάρα πολύ πιστή σε αυτό το μυθικό πνεύμα το παλιό και δεν ποτέ σε καμία στιγμή δεν αφήνει τη μυθολογική προσέγγιση για να πει ότι θα κάνω κάτι πιο σύγχρονο ή όπως θα μπορούσε κανείς να το δει σήμερα, τι να σου πω, πολιτική αλληγορία. Είναι καλά. Συγγνώμη. Είναι καλά. Πολιτική αλληγορία ή κάτι άλλο. Το βλέπει μυθολογικά και το βλέπει τόσο καλά μυθολογικά που νομίζω ότι το Excalibur είναι μια ταινία στην οποία πρέπει να επικριθούμε. Εσείς το έχετε δει το Excalibur. Θα το δείτε, σας άρεσε, δεν σας άρεσε. Πείτε μας στα σχόλια και αν απολαύσατε αυτό το βίντεο, πατήστε like, εγγραφείτε στο κανάλι μας για να συνεχίσουμε και εμείς να καταστρέφουμε το σηκώτη μας. Ωστότε,